πριν έπρεπε να το πω για αυτό. Είναι απόλυτο δίκιο και το κομμάτι με τις μάσκες, να ξέρετε ότι μας απασχολεί. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά και βλέπετε ότι δεν τελειώνει. Όλο βγαίνει κάτι καινούριο. Ίσως γιατί, όπως είπατε κι εσείς, οι ίδιοι οι γιατροί, η ιατρική κοινότητα συμφωνεί και διαφωνεί μεταξύ της για το θέμα της μάσκας. Τέλος πάντων, κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Πες μας αλλάζει γιατί υπάρχει και ανεπάρχει. Αν έλεγε ο Χόι τα δισεκατομμύρια του πλανήτη να φορέσουν μάσκες, δεν υπάρχουν αυτές τις μάσκες. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό της απολύμανσης όσον αφορά τα ρούχα μας, πιστεύετε ότι μόνο το πλυντήριο σε καλή θερμοκρασία ζέστης δεν φτάνει για τα μικρόβια, χρειάζεται και το σίδερο? Φτάνει και περισσεύει το πλυντήριο. Αν πλύνετε τα ρούχα σας στα 60-60 βαθμούς και έχει ιούς, είναι βέβαιο ότι θα στο το πω. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το σίδερο το ανέφερα προηγουμένως για τις πάνινες μάσκες, γιατί κάποιοι μπορεί να πει ότι θα την κλείνω, θα την σιδερώσω. Θα την αποστηρώσει, θα την σιδερώσει, αλλά θα παραμείνει βρώμικη, δεν θα είναι καθαρή. Εσείς που είστε γιατρός και είστε όλη μέρα τώρα μέσα σε αυτές όλες τις καταστάσεις, όταν γυρνάτε σπίτι σας, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, τι κάνετε για να προφυλάξετε την οικογένειά σας?